Μαρία Χριστοδούλου, υπεύθυνη εδώ των Water Sports Paradise, την πανέμορφη παραλία της Κεφάλου. Μαρία, θα ήθελα να μου πεις πώς πάμε φέτος, έχουμε κόσμο, ασχολούνται με τα θαλάσσια σπορ εδώ στην Κέφαλο. Έχει κόσμο, εντάξει, όχι όπως άλλες χρονιές, φέτος είναι, εντάξει, είναι έτσι και έτσι. Αλλά έχει νέους που ενδιαφέρονται για θαλάσσια σπορ. Έχουμε διάφορα θαλάσσια σπορ, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε στο κέντρο στο μπέλο. Κάνουμε και αλεξίπεδο, κάνουμε σόφα, φλάιφις. Έχουμε αρκετά διαφορετικά σπορ από άλλες παραλίες. Γενικά είναι πολύ ήρεμη παραλία, χωρίς κύματα. Είναι πολύ ωραία να επισκεφτείτε. Μαρία, βλέπω έχεις πολύ προσωπικό που εξυπηρετεί όλες τις αθλητικές δραστηριότητες, έτσι. Απαιτείται αυτό δηλαδή? Ναι, χρειάζεται. Έχουμε ένα άτομο για όλες τις δουλειές. Έχουμε για το jet και έχουμε και φορητικό άτομο. Σαν security για να προστατεύουμε. Αυτό ήθελα να πω. Βλέπω ότι τηρείτε αυστηρά τους κανόνες ασφαλείας. Παρακολουθώ τόση ώρα. Μαρία, θεωρείς ότι τα water sports, τα θαλάσσια sports, είναι κάτι που πρέπει να έχουν τα νησιά όπως η Κος, που είναι ένα τουριστικό θέρετρο? Εννοείται, γιατί η Κος είναι ένα από τα πιο διάσημα νησιά, ειδικά στα Δεκάνησα. Οπότε εννοείται πως πρέπει να έχει, ειδικά στο Παραντάις, που είναι μία από τις πιο δημοφιλές παραλίες σε όλες. Η πλειοψηφία των ατόμων που κάνει εδώ είναι από ποιες χώρες ή δεν μπορείς να κρίνεις? Κυρίως από Ιταλία είναι. Και οι ηλικίες είναι από 18 με 28. Είναι δύσκολη η εργασία για μια κοπέλα, πολλές ώρες στη θάλασσα, στον ήλιο? Μόνο ο ήλιος είναι το θέμα, γιατί είμαστε όλη την μέρα στον ήλιο, μέχρι τις 6.30. Αλλά εντάξει, είναι ωραία. Σε ευχαριστώ, Μαρία, πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Κύριο Σωτήρης Χριστοδούλου, ιδιοκτήτης εδώ των Water Sports Paradise, στην πανέμορφη παραδεισένια παραλία της Κεφάλου μας. Κύριε Σωτήρη, βλέπουμε εδώ, δραστηριοποιήσετε αρκετά χρόνια. Θα ήθελα να πείτε τις δυσκολίες του επαγγέλματος που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Δυσκολίες είναι ο κακός ο πελάτης όταν έρχεται και σε προσπαθούμε να τον εξυπηρετήσουμε και να μην υπάρχει γκρίνια και τίποτα άλλο. Έχει τύχει ποτέ κάποιο πρόβλημα ασφάλειας, κάποιος τραυματισμός? Αλλά βλέπω εδώ έχετε πολύ καλά μέτρα ασφαλείας. Όχι, ευτυχώς μάλλον δεν έχει γίνει το παραμικρό στα 25 χρόνια που έχω την επιχείρηση. 25 χρόνια, βλέπω ότι θα συνεχίσουν και τα παιδιά, ήδη μίλησα με την κόρη σας τη Μαρία, θα συνεχίσουν για άλλα τόσα χρόνια να κρατάνε εδώ τα απόστατα. Έχουμε πολύ σημαντικά. Τώρα και ο γιος μου είναι και αυτός προπονητής για το δίπλωμα και το πτυχίο που χρειάζεται και θα δούμε αν συνεχίσει και η κόρη που σπουδάζει και αυτή οικονομολόγος, να δούμε τι θα διαλέξει μετά. Επειδή ξέρετε πολύ καλά την περιοχή της Κεφάλου, φέτος πώς πήγε η τουριστική περίοδος, αν και μέσα Αυγούστου? Κοιτάξτε, φέτος δεν πήγαμε και πολύ καλά, ενώ τώρα αυτές τις μέρες μόνο δουλεύουμε 10 μέρες, συμπλήρη δουλέψαμε, τίποτα άλλο. Φέτος ήταν πολύ καλές. Θα θέλετε να απευθύνετε ένα μήνυμα και στους κόους που έρχονται εδώ στην Κέφαλο, που κάνουν θαλάσσια σπορ οι συμπατριώτες? Έρχονται, αλλά έρχονται αυτές τις μέρες, μία εβδομάδα όλοι, σαν τους γενικά Έλληνες και κόοι για 10 μέρες. Αυτό είναι. Από αύριο πάλι ξεκινάμε πάλι από το μηδέν. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και να είστε πάντα καλά, να εξυπηρετείτε εδώ τους πάρα πολλούς πελάτες που έχετε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και σας ξαναπεριμένουμε. Ευχαριστώ. Βαγγέλης Χριστοδούλου. Κύριε Χριστοδούλου, εξαιρετικός χειριστής σκαφών. Πραγματικά, έκανα τώρα μαζί σας μια βόλτα. Πόσα χρόνια εμπειρία έχετε? Φέτος 25 χρόνια. 25 χρόνια, πραγματικά. Αισθάνθηκα
δέος και φοβερή ασφάλεια δίπλα σας, ταξιδεύοντας με αυτό το ταχύπλοιο σκάφος. Τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας, αυτό είδα, και είστε πραγματικά επαγγελματίας. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Πάνω απ' όλα προς Θεού, βάλουμε πάνω απ' όλα την ασφάλεια και μετά τη διασκέδαση. 25 χρόνια μεγάλη εμπειρία, πρέπει να είστε και ναυτικός, έτσι δεν είναι? Έχω και τράτα μαζί με τον πατέρα μου και τον αδερφό μου. Τόσα χρόνια που είστε εδώ στις θάλασσες, γενικά σας έχει τύχει κάποιο άσχημο συμβάν? Όχι, αυτό είδα και αν εγώ. Γίνει κάτι, να ξέρετε ότι αφαιρείται η άδεια κατασκείας. Γι' αυτό για στα 25 χρόνια δεν έχουμε κάνει το παραμικρό. Επειδή το ρεπορτάζ αφορά τα θαλάσσια σπορ, θα ήθελα να μου πείτε, οι κίνδυνοι οδηγώντας ένα αυτοκίνητο είναι πολύ περισσότεροι από το να κάνουμε θαλάσσια σπορ? Σαφώς. Και τα μηχανάκια πιο επικίνδυνα, χωρίς κράνη και αυτά, αλλά για να καταλάβετε, ας πούμε, κάθε χρόνο στην Ελλάδα αφαιρείται, ας πούμε, 3-4 ατυχήματα από θαλάσσια σπορ. Στα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, μία κομμόπολη. Τρομερή διαφορά. Γι' αυτό πάνω απ' όλα προσπαθούμε πάνω απ' όλα την ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που ήμουν συνταξιδιώτης σε αυτή την πολύ ωραία βόλτα. Να είστε καλά.